οι άστεγοι στην Αθήνα την τελευταία διετία έχουν φτάσει τους 25.000 σύμφωνα με ακριβείς εκτιμήσεις και υπολογισμούς ανθρωπιστικών οργανώσεων που παρακολουθούν από κοντά το θέμα. Ο τυπικός άστεγος είναι Έλληνας και δεν είναι μετανάστης, έχει μέση και υψηλή μόρφωση και δεν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ούτε είναι χρήστης ναρκωτικών. Επίσης, μέχρι πριν λίγα χρόνια απολάμβανε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής. Υπάρχει σίγουρα μια αύξηση των αστέγων τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα αυτό το χρόνο, αλλά πιο πολύ έχει να κάνει με το προφίλ. Δηλαδή τώρα συναντάει κανείς νέους ανθρώπους μορφωμένους, 30-35 χρονών, που έρχονται στην κοινωνική υπηρεσία για αναζητώντας στέγη, ενώ τα παλαιότερα χρόνια είχαμε πιο πολύ μοναχικά άτομα, γύρω στα 50-60, έχουμε πολλές οικογένειες, πολύτεκνες, με προβλήματα υγείας που έρχονται πάλι να ζητήσουν στέγαση. Ο αριθμός των αστέγων στην Αθήνα πριν την εφαρμογή των καταστροφικών πολιτικών του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αμεληταίος. Η Πίνα τροφοδότησε την αντίσταση κατά των κατακτητών με ένα πολύ σαφή τρόπο. Πέρα από οποιοδήποτε αίσθημα εθνικού πατριωτισμού, ο κόσμος έβλεπε ότι ο πραγματικός υπαίτιος για όλη αυτή την καταστροφή και όλες αυτές τις συμφορές ήταν οι Γερμανοί. Ακόμα και οι πλέον γερμανόφιλοι δεν μπορούσαν να κλείσουν τα μάτια πάνω σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα όταν έβλεπαν Γερμανούς ή Ιταλούς να αρπάζουν, να επιτάσσουν ολόκληρα φορτία σιτηρών, φορτία φρούτων, εφοδίων, δερμάτων για να τα στείλουν στη Γερμανία. Όταν διάβαζαν επιστολές όπως μία που μας έχει σωθεί από έναν υπαξιωματικό της γερμανικής αεροπορίας λέγοντας ότι δεν μπορείς αγαπητή μου Χέλγκα να διανοηθείς σε τι φρικτή κατάσταση ζει ο κόσμος στην Αθήνα. Πέρασα 2-3 μήνες με άδεια από εκεί και είδα παιδιά να ζητιανεύουν, είδα πτώματα παιδιών σε σειρές ακόμα και στους κεντρικότερους δρόμους και κλείνει την επιστολή του με ένα μνημείο ηλιθιότητας, θα το χαρακτήριζε κανείς, τι καλά που ο Φίρερ έχει εξασφαλίσει τρόφιμα για το γερμανικό λαό μας. Ένας λαός με υψηλό βιωτικό επίπεδο αντιδράει, έχει άποψη, δεν επιτρέπει να αποφασίζουν άλλοι για τη δική του ζωή. Αντίθετα, ένας λαός ο οποίος έχει εξαθλειωθεί, έχει φτωχοποιηθεί, πολύ εύκολα γίνεται δούλος. Αυτό ήταν το σχέδιο των Γερμανών. Ουσιαστικά μέσα από τη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας να μπορέσουν να επιβάλλουν πιο εύκολα τη δική τους πολιτική. Κάποιες μελέτες που ακολούθησαν αμέσως μετά τον πόλεμο, ψυχοκοινωνιολογικές, τις οποίες είμαστε πολύ τυχεροί που τις έχουμε, υπογραμμίζουν πως μετά τον εφιάλτη της πείνας, που ουσιαστικά αποσαρθρώνει την κοινωνία και τις κοινωνικές σχέσεις, τονώνει όταν ξημερώνει η επόμενη μέρα και βελτιώνεται κάπως η κατάσταση με τον εφοδιασμό της χώρας, τονώνει ένα αίσθημα αντίδρασης, αντίθεσης, ελπίδας και μαχητικότητας, ώστε να μην επαναληφθεί πάλι ο ίδιος ο εφιάλτης. Ο κόσμος δηλαδή δεν έχει ενσωματώσει την απελπισία, έχει ενσωματώσει όμως την ελπίδα. Αντιλήφθηκε πως ο καλύτερος τρόπος για να επιβιώσει ήταν να συγκροτήσει κάποιες μορφές συλλογικότητας. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ανθρώπους χωρίς εργασία, ανθρώπους χωρίς στέγη, χωρίς τροφή, παιδιά που υποθυμούσαν μέσα στα σχολεία από πείνα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε κάποια τρόφιμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες και μέσα από το σχολείο μας, αλλά και στις γειτονίες γύρω από το σχολείο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία μαζί με τους γονείς,
του να δημιουργήσουμε μία προσπάθεια η οποία να αντιμετωπίζει το πρόβλημα όχι με όρους ελεημοσύνης, αλλά με όρους συμπαράστασης και αλληλεγγύης και με την προϋπόθεση ότι σε αυτή την κατάσταση μπορεί να έρθει ο καθένας από εμάς. Οι δράσεις του κοινωνικού μας παντοπολίου έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την ανάγκη της τροφής που πρέπει να καλυφθεί σε δεκάδες οικογένειες. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε κάθε μήνα, την τελευταία εβδομάδα του μήνα, να συγκεντρώνουμε τρόφιμα από δασκάλους, γονείς, αλλά και ανώνυμους αλληλέγγυους ανθρώπους που έρχονται από γειτονιές Αθήνας. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο κέρδος είναι αυτό που λέμε η κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό που αναπτύχθηκε μεταξύ των γονιών που παίρνουν και των γονιών που φέρνουν, είναι πιστεύω το μεγάλο κέρδος. Συμμετείχε όλος ο κόσμος και από τη γειτονιά και ένα άλλο βασικό ήταν η διακριτικότητα. Συνέχεια αυξάνονται οι οικογένειες που παίρνουν και λαπτώνονται οι οικογένειες που μπορούν να δώσουν από το περίσσευμά τους. Τώρα πια οι οικογένειες δίνουν από το έλλειμμά τους. Και πιστεύω ότι θα χειροτερεύει συνέχεια η κατάσταση γιατί δεν έχει πάτο αυτό το παράλληλο. Παζάρι βιβλίων και άλλων αγαθών της Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Συντάγματος ξεκίνησε 28 του Οκτώβρη πέρσι. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πώς λειτουργεί το δίκτυο αλληλεγγύης και ανταλλαγής της λαβριωτικής. Λέμε ανταλλαγή και όχι χάρισμα. Δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι πολιτική η στάση και το πρόταγμα για μια άλλη κοινωνία. Στην αρχή μαζέψαμε αρκετά τρόφιμα, ρούχα, βιβλία, τα πάντα, παιχνίδια. Ήρθανε, πήρανε, τουλάχιστον 130 οικογένειες πήραν επανειλημμένα τρόφιμα, ρούχα και λοιπά. Μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ουσιαστικά μας στηρίζουν με τις προσφορές τους σε φάρμακα, σε εμβόλια, σε τρόφιμα, όπου ήταν πολύ συγκινητική η προσφορά τους, ο τρόπος που ήρθαν να μας προσφέρουν τα πράγματα, ότι θα είμαστε εδώ για όσο μπορούμε ακόμα και έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και βέβαια το αίσθημα είναι ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα, έστω το πρόβλημα ότι δεν θα είναι ο διπλανός μόνος του. Μια μέρα στο πεδίο του Άρεως μαγειρεύαμε και πέρασε ένας παππούλης με ένα κιλό μακαρόνια και ένα κιλό ψωμί. Και μου άφησε το μισό κιλό μακαρόνια και το άλλο μισό κιλό ψωμί και μου λέει με δάκρυα στα μάτια, γιατί δεν έχω άλλα να σου δώσω. Όταν βλέπεις κόσμο και δίνει από το στέρημά του, όχι από το περισσεύμά του, από το στέρημά του, αυτό σε κάνει τόσο, σε εξαγριώνει τόσο πολύ, σου δίνει τόσο ενέργεια να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Εκείνη την εποχή, ο κόσμος διέσωσε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο κοινωνικής αλληλεγγύης. Αν παραμερίσει κανείς την επίσημη και επικοινωνιακής λογικής φιλανθρωπία των πλουσίων που δίνουν αφιδώς χρήματα για να οργανωθούν τα συσίτια, υπάρχουν κάποιες πολύ σαφέστερες και πολύ ουσιοδέστερες μορφές αυτοοργάνωσης και επιβίωσης. Ξέρετε τι λέει ο λαός, κράτα με να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό. Και ό,τι ξέρετε όλα τα γνωμικά είναι σοφά, βγαλμένα μέσα από την εμπειρία της ζωής. Υπήρχε ένα κάλεσμα στις 25 Μαΐου για συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, κανείς δεν περίμενε αυτό που συνέβη. Το Σύνταγμα έγινε ένα χρόνο σχεδόν μετά, βέβαια ένα χρόνο μετά, την υπογραφή του Μνημονίου. Πολύ πριν το Σύνταγμα είχε πολύ έτσι, συγκροτημένη πολιτική άποψη για το τι μας συμβαίνει. Και μεταφέροντας αυτή τη ζωτική μνήμη από την κατοχή, από τα δίκτυα αλληλεγγύης, αυτοοργάνωσης, έτσι, τα οποία ήταν ένας σημαντικά επιμέρους ζητήματα που βοηθούσαν τον κεντρικό πολιτικό πυρήνα, που ήταν η ένοπλη αντίσταση,
Αυτό το μετέφερε και σε χρόνο εναιστώτα. Έτσι, έτσι λοιπόν συμμετείχε σε διάφορα κινήματα, από τους φαρμακοποιούς του κόσμου μέχρι στα διόδια δεν πληρώνω, στα κινήματα εναντίον των χαρατσιών. Και βέβαια, ναι, στην πλατεία Συντάγματος. Έτσι κατέβηκα κι εγώ, χωρίς να περιμένω ότι θα συμβεί κάτι. Όμως η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πραγματικά πρωτοφανής. Εκεί υπήρχε ένα μικρόφωνο με έναν ενισχυτή και η πρώτη συνέλευση η οποία στείνεται το βράδυ είναι ένα πηγαδάκι, άνθρωποι που κάθονται κάτω και παίρνουν με τη σειρά το μικρόφωνο και καταθέτουν τις απόψεις τους. Αυτό το πράγμα δεν το είχαμε ξαναζήσει. Είχαμε ξαναζήσει διαμαρτυρίες έξω από τη Βουλή, είχαμε ξαναζήσει πορείες, επεισόδια. Αλλά δημόσιο διάλογο μεταξύ μας, ένα ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων ο οποίος συγκεντρώνεται για να ανταλλάξει πολιτικές απόψεις, δεν το είχαμε. Ήταν κάτι καινούριο για μας. Είχε βγει από την πρώτη κιόλας μέρα ένα σύνθημα το οποίο φωνάζαμε ότι δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν φύγουν. Στην πλατεία Συντάγματος θα έλεγα ότι επένδυσε εντός εισαγωγικών. Και επένδυσε για τον εξής λόγο. Έβλεπε ότι για πρώτη φορά το αυθόρμητο μπορεί να καταλάβει θέση συνειδητού στην ελληνική κοινωνία χωρίς να χειραγωγείται από αυτό που λέμε δυνάμεις κομματικές της πρωτοπορίας. Και αυτό λοιπόν ήταν μια καινούργια στιγμή και για την Ελλάδα. Και αυτό το καινούριο το περιέβαλε με εμπιστοσύνη. Εκεί που άλλοι δηλαδή σε αυτή την ηλικία το περιέβαλαν με επιφυλακτικότητα, με ειρωνία. Εκείνος, επειδή είχε μία αντίληψη σε σχέση με το αυθόρμητο του κόσμου, το περιέβλε με απόλυτη εμπιστοσύνη. Η ίδια η πλατεία δημιούργησε ανάγκες και οι ανάγκες δημιούργησαν ομάδες. Φτιάχτηκε μέσα σε χρόνο ΔΕΤΕ εστιατόριο, ομάδα σύτησης. Φτιάχτηκε η ομάδα μεταφραστών που θα μετέφραζε τα κείμενα σε άλλες γλώσσες, φτιάχτηκε η ομάδα νομικής υποστήριξης, όπου θα μπορούσαν να παρέχουν προστασία σε περιπτώσεις που συλληφθούν άτομα από την πλατεία. Το 1943 έχουμε... Η νεολαία πλέον έχει αναδειχθεί σε ένα βαρόμετρο της αντιστασιακής διάθεσης. Η νεολαία είναι ο πρώτος κοινωνικός χώρος, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα οποία παράγονται πολλοί διακριτές συλλογικότητες. Το 1943 η νεολαία στην Αθήνα διοργανώνει πάρτι. Είναι πάρτι στα οποία χορεύουν, ακούνε μουσική, μοιράζονται τις λίγες σταφίδες τους, αμφισβητούν την ώρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, καλλιεργώντας πολύ χαρακτηριστικά μία διάθεση συλλογικής αντιπαράθεσης με το κατοχικό καθεστώς. Εκείνος ήταν εκεί. Και ήταν εκεί για να κρατήσει και τα μικρά παιδιά εκεί, με μια λογική συνευθύνης. Ο Δημήτρης Χριστούλας ήταν ένας από εμάς. Γνωριστήκαμε από την πρώτη μέρα της πλατείας Συντάγματος. Έκανε παρέα με πολύ νέα παιδιά, με φίλους, 20-20 φοιτητές, δηλαδή αυτή ήταν το φάσμα, ας πούμε, της πολιτικής του παρέας εκείνους τους μήνες. Δίπλα στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, που ήταν και δραστήριο μέλος. Ήταν μια λυτή και διακριτική παρουσία που ερχόταν τακτικά στο χώρο της πλατείας. Ήταν εκεί με σώμα και ψυχή όλο αυτό το διάστημα. Πίστευε ότι είχε βρει το φάρμακο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και για μια καλύτερη κοινωνία για όλους μας. Αυτό το φάρμακο ήταν ενότητα, αγώνας και ιστορική μνήμη. Rufe den Menschen Berlins zu, zweimal in der Geschichte ging von dieser Stadt unsägliches Leid für die ganze Welt aus. Heute Abend sagen wir den politischen Entscheidungsträgern im Berliner Kanzleramt und Reichstag nicht noch einmal, nicht mit uns.
υπήρχε μία σκλήρινση της κατοχικής εξουσίας, η οποία πλέον είναι ελληνόφωνη, γιατί αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί ως ενδιάμεση της ναζιστικής εξουσίας και της κοινωνίας. Wenn die politischen Handlanger des Kartells in Brüssel und in euren Hauptstädten von mehr Demokratie reden, meinen sie den Aufbau ihrer Diktatur? Ο πατέρας μου έζησε την εποχή των πολύ μεγάλων προσδοκιών. Αυτές οι προσδοκίες ήταν στην κυριολεξία οξυγόνο για εκείνον. Είχε μία έτσι αγωνιστική φούρια, η οποία δεν απέρεε μόνο από την ιδεολογία, αλλά και από το χαρακτήρα του. Ήταν επίμονος, ενθουσιώδης, ήταν ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής. Είχε ένα εσωτερικό αναβρασμό, μία αγωνιστικότητα. Τα δύο τελευταία, μολυβένια χρόνια, εκείνος τα έλεγε έτσι, ένιωσε ιτημένος, αλλά όχι νικημένος. Ιτημένος γιατί ματαιώθηκαν πολλά, ίσως όλα. Οι αγώνες, οι προσδοκίες, τα οράματα, οι κατακτήσεις. Σκοτώθηκαν τα αυτονόητα. Όχι νικημένος, γιατί ένιωθε ότι κάτι ακόμα είχε να προσφέρει τη ζωή του. Και το έκανε. Δεν παραδέχτηκε την ήττα. Βγάλαμε κάποια ανακοίνωση, σαν minimum φόρο τιμής, που την αφήσαμε στο δέντρο του, σε αυτό το φοβερό μνημείο ελευθερίας που μας άφησε. Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012, προχώρησε σε μια συνειδητή πολιτική πράξη. Μια κραυγή αφύπνισης που σφράγισε με το σημείωμα που άφησε. Με το γραπτό του κείμενο δεν αφήνει περιθώριο σε κανέναν να ασελγήσει πάνω του. Από τις 9 παρατέταρτο που συνέβη, στην πλατεία Συντάγματος, μέχρι και τη μία, υπήρχε από την οικογένεια μια εύλογη σιωπή. Η σιωπή του πόνου, η σιωπή της οδύνης, η σιωπή της συνειδητοποίησης αυτού του πράγματος. Σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, αυτής της τόσο βάσιμης, αιτιολογημένης και ανθρώπινης σιωπής, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τερατούργησαν. Το σχέδιο των πιστωτών ποτέ δεν θα είχε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό αν δεν είχε την αμέριστη στήριξη των ιδιοκτητών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι Medien in Deutschland haben die Aufgabe, dieses falsche Bild zu porträtieren, um die politische Stabilität in Deutschland zu erhalten. Wenn den Menschen in Deutschland klar würde, dass sie selber auch Opfer würden, dann würden sie zu den Verursachern der Krise gehen. Und das muss vermieden werden. Η προπαγάνδα της Μέρκελ και των τραπεζιτών, που λέει
ότι τα λεφτά των φορολογουμένων πηγαίνουν για να έχουν οι Έλληνες σπουδαία και μεγάλα νοσοκομεία, πέτυχε. Γιατί η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Überall, wo die deutschen Kartellinteressen die Welt unterjochen wollen, koordiniert die Deutsche Bank an erster Stelle diese wirtschaftlichen Interessen. Η πραγματικότητα είναι πως τα λεφτά των Γερμανών φορολογουμένων πηγαίνουν στην Deutsche Bank. Ουσιαστικά η Deutsche Bank αυτό το οποίο κατάφερε να κάνει ήταν να υλοποιήσει το επεκτατικό σχέδιο το οποίο είχε αποφασίσει το Βερολίνο. Δηλαδή, όταν το Βερολίνο ήθελε πραγματικά να πλημμυρίσει τις ευρωπαϊκές αγορές με εμπορεύματα και δεν μπορούσαν εκείνη την εποχή οι ευρωπαϊκοί λαοί να αγοράσουν με ευκολία τα γερμανικά αυτοκίνητα ή τα γερμανικά καταναλωτικά αγαθά, τότε με ευθύνη του γερμανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας φυσικά, ξαφνικά γέμισε η Ευρώπη με φθηνό και άφθονο πιστωτικό χρήμα και οι Ευρωπαίοι με πιστωτικές κάρτες. Το τρίτο μέτρο ήταν η κυκλοφορία του πλαστού χαρτονομίσματος. Είχανε δηλαδή ένα χαρτονόμισμα, με αυτό είχαν εφοδιάσει όλους τους Γερμανούς στρατιώτες, οι οποίοι αγοράζαν ό,τι ήθελαν και έδιναν αυτό το χαρτονόμισμα. Όταν ο οικονομικός κύκλος φυσικά γύρισε, το αποτέλεσμα ήταν η Deutsche Bank να διαχειριστεί και να αποφασίσει για τη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία πλήρωνε από μόνη της την κατοχή της. Η Ελλάδα αποδανειζόμενος υπήρξε δανειστής. Εδάνησε άλλο κράτος πότε? Στη μεγαλύτερη δυστυχία της ζωής της. Από 1η Ιανουαρίου 1942 μέχρι το τέλος της κατοχής δάνειζε τη Μεγάλη Γερμανία. Στην ουσία τι ήταν η ιστορία αυτή? Παίρνανε με τα δανεικά αυτά λεφτά οι Γερμανοί. Ό,τι φαγώσιμο υπήρχε στην Ελλάδα και το στείλαν στη Γερμανία για τη διατροφή του γερμανικού λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Το χειρότερο που συνέβη με την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους ήταν ότι άλλαξε το προφίλ του. Ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος στην πραγματικότητα κρατικοποιήθηκε. Είχαμε εδώ την αλλαγή του προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους, έτσι ώστε να θωρακιστεί αυτό το δημόσιο χρέος, έτσι ώστε να δεθούμε εμείς οι φορολογούμενοι της Ελλάδας χειροπόδαρα, με πολύ χειρότερους, πολύ πιο επώδυνους όρους, και να έχουμε απέναντί μας το εξής το Βερολίνο, να έχουμε απέναντί μας το εξής τη Γερμανία και όχι απλά και μόνο την Deutsche Bank, μια ιδιωτική τράπεζα. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, στο Παρίσι συνήλθε η 19μελής διακομματική επιτροπή το Γενάρη του 1946 και κατελόγησε τι πρέπει να πληρώσει η κάθε χώρα του άξονα, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία, Φιλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, στις χώρες που είχε κατακτήσει και τις είχε αφαιμάξει την οικονομία. Είπανε για τις επανορθώσεις, έτσι λέγονται αυτά, πρέπει να πληρώσει η Γερμανία 7 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938. Η Γερμανία ήθελε να κρύψει αυτή την πραγματικότητα και για προκειμένου να πείσει τον γερμανικό λαό ότι δεν πληρώνει για την Deutsche Bank, δημιούργησε ένα ρατσισμό, ουσιαστικά επώασε το αυγό του φιδιού καλλιεργώντας το μίσος μεταξύ των λαών, μόνο και μόνο για να κρύψει ότι όλη αυτή η μεταβίβαση πόρων πήγαινε στην πραγματικότητα από το γερμανό φορολογούμενο στις γερμανικές τράπεζες. Από τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ που δάνεισε η Τρόικα την Ελλάδα από τον Μάιο του 2010 μέχρι και τον Ιούλιο του 2012, μόνο τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα 130 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η μερίδα του Λέοντος, κατευθύνθηκε πάλι στους πιστωτές. Έτσι,
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να διασώσουν τις τράπεζες που από 141,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν σε ελληνικά ομόλογα στις 31 Δεκεμβρίου του 2009, δύο χρόνια μετά μείωσαν την έκθεσή τους μόλις σε 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πλέον ωφελημένες τράπεζες ήταν οι γερμανικές και οι γαλλικές. Από την άλλη, το ελληνικό δημόσιο χρέος ακολούθησε μία ανεξέλεκτη τροχιά και ενώ το Σεπτέμβριο του 2009 ήταν μόνο 115% του ΑΕΠ, μετά από τρία χρόνια διάσωσης εκτοξεύθηκε στο 165% του ΑΕΠ. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν την τρομοκρατία του χρέους είναι αυτοί οι οποίοι το δημιουργούν το χρέος, συσσωρεύουν και επαυξάνουν τα ελλείμματα μειώνοντας τη φορολογία των ανωνύμων εταιριών. Ποιο είναι το περίεργο? Ότι η Γερμανία τα έχει πληρώσει σε όλες τις χώρες που καθόρισε η Επιτροπή των Παρισίων εκτός από την Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι είπανε εκεί τι θα πληρώσει και η Ιταλία που έγινε κατακτήτρια στην Ελλάδα, τι θα πληρώσει και η Βουλγαρία. Τα πλήρωσαν και η Ιταλία και η Βουλγαρία και δεν τα πλήρωσε ο κύριος υπεύθυνος, διότι θα βλέπανε οι Ιταλοί φασίστες και οι Βούλγαροι φασίστες Ελλάδα αν δεν κατακτούσε την Ελλάδα η Γερμανία. Αυτό εξαιρείται λοιπόν η Γερμανία. Και όσον αφορά το αναγκαστικό δάνειο που δεν έχει σχέση, είναι δάνειο ανάμεσα σε δύο έθνη, που δεν έχει σχέση η Διασυμμαχική Επιτροπή, παρόμοιο δάνειο συνήψε η Γερμανία και με την Ιουγκοσλαβία και με την Πολωνία. Τις ξεχρέωσε και τις δύο χώρες και δεν έχει ξεχρέωσει την Ελλάδα. Και το μεγάλο ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί αυτή η εξαίρεση. In Auschwitz hatte die IG Farben das größte Industrieunternehmen der damaligen Welt aufgebaut. Auf 24 Quadratkilometern entstand eine 100%ige Tochter der IG Farben mit dem Namen IG Auschwitz. Man produzierte dort künstliches Gummi und künstliches Benzin für die Eroberung Asiens und den Rest der Welt. Die Sklavenarbeit wurde vom nahegelegenen Konzentrationslager Auschwitz betrieben. Der Ausbau von Konzentrationslager Auschwitz in ein Massenvernichtungslager war aus Ängste verbunden mit dem gigantischen Bedarf an Arbeitskräften der IG Farben für den Aufbau dieses Industriekomplexes. Δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών, η καλύτερη μετατροπή όλης της Ελλάδας σε μια απέραντη ειδική οικονομική ζώνη είναι το τίμημα το οποίο καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός για την απόφαση να παραμείνει στην Ευρωζώνη με κάθε κόστος. Τα υλικά με τα οποία οικοδομείται αυτή η νέα εποχή η οποία χαράζει για την ανθρωπότητα είναι μισθή 200 ευρώ, είναι η ανυπαρξία στην πραγματικότητα εργατικού δικαίου, είναι η επαναφορά των στρατοπέδων εργασίας. Άτυπα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα συνδικαλισμού, χωρίς δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα διαπραγμάτευσης θα δουλεύουν από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Und so kam in Nürnberg nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Prozess zugange, der gegen 24 Direktoren der IG Farben geführt wurde. The indictment accuses these men of major responsibility
for visiting upon mankind the most searing and catastrophic war in modern history. It accuses them of wholesale enslavement, plunder and murder. Die Direktoren von IG Farben wurden in diesem Prozess verurteilt wegen Massenmord, Sklaverei, Plünderung von ganzen Staaten, einschließlich Griechenlands. The crimes with which these men are charged were not committed in rage or under the stress of sudden temptation. They were not the slips or lapses of otherwise well-ordered men. One does not build a stupendous war machine in a fit of passion, nor an Auschwitz factory during a passing spasm of brutality. What these men did was done with the utmost deliberation, and would, I venture to surmise, be repeated if the opportunity should recur. Die IG Farben-Direktoren erhielten lediglich einige Jahre Haft, weil man brauchte sie 1947-48 für den Kalten Krieg. Fritz Termeer, der Direktor von Bayer, erhielt 7 Jahre Haft im Nürnberger Prozess gegen die IG Farben. Have you counseled the lawyer? Have you had an opportunity to read the indictment? What? Have you read the indictment? Yeah. Defendant Fritz Termeer, how do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Nicht schuldig. Das war 1948. 8 Jahre später war er nicht nur entlassen, sondern war zurück auf seiner alten Position als Vorstandsvorsitzender von Bayer. Υπάρχει περίπτωση ενός από τους πλέον γνωστούς διαβόητους βασανιστές των SS στην Οδό Μέρλη, του Ιάσονα Μανδυλάρη, ο οποίος δικάστηκε ως δοσύλλογος από ειδικό δικαστήριο το 1945, αλλά αθωώθηκε, και τον οποίο τον βρίσκουμε κάποια στιγμή, στα τέλη της δεκαετίας του 40, αντιπρόσωπο της γερμανικής μπάγκερ στην Ελλάδα. Ideas to produce the Third Reich, but which has its own independent and pernicious vitality. Ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της κατοχής αφορά τον Ιωάννη Βουλπιώτη, γαμπρό του διευθυντή της γερμανικής Siemens και τότε και επικαθεστώντας μεταξά υπεύθυνο αντιπρόσωπο της Telefunken στην Ελλάδα. Ένα από τα πρώτα διατάγματα της κυβέρνησης Τσολάκογλου τοποθετεί τον Βουλπιώτη αποκλειστικό διαχειριστή όλων των υπηρεσιών, των τότε πρωτόγονων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι ο αρχηγός της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ο οποίος, διόλου περίεργο, μετά τον πόλεμο, συνεχίζει να είναι ο αντιπρόσωπος της Siemens στη χώρα. Είναι αξιοσημείωτο να δούμε ότι ο οικονομικός χάρτης της Γερμανίας, ο μεταπολεμικός,
δεν έχει μεγάλες διαφορές από τον προπολεμικό. Χαρακτηριστικά έχει υποθεί πως το 80% των επιχειρήσεων, των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Γερμανίας στις αρχές της δεκαετίας του 50-52-53 συνέπιπτε με τις επιχειρήσεις που υπήρχαν την προπολεμική περίοδο. Άμα το καλοσκεφτεί κανένας, στην Ελλάδα ο οικονομικός χάρτης έχει υποστεί πιο βαθιές μεταβολές αυτή τη διετία που διαρκούν τα μνημόνια παρά στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε το πολύ μεγάλο καλλικοποιείο στον Ιμητό, το εργοστάσιο του Μποδοσάκη, το Αθανασιάδη Μποδοσάκη, το οποίο την περίοδο της κατοχής, ενώ ο Μποδοσάκης είχε διαφύγει μαζί με την ελληνική κυβέρνηση στην Αίγυπτο, μαζί με τους Βρετανούς, και για να αποφύγει φυσικά οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Το εργοστάσιο εδώ, το οποίο δίνει τροφή σε πολλές χιλιάδες κόσμο, και μεροκάματο και συσίτιο, το οποίο ήταν φυσικά και το μεγαλύτερο δέλεαρ, το λειτουργεί ο Γερμανός συνεταίρος του. Ο συνεταίρος, ο οποίος είχε πριν τον πόλεμο. Αυτή η μορφή συνεργασίας του ελληνικού κεφαλαίου και των Ελλήνων βιομηχάνων με τους Γερμανούς, ίσως είναι ένα από τα τελευταία ζητήματα της κατοχής, το οποίο απαιτεί πολύ περισσότερη ανάλυση. Walter Hallstein war ein Professor für internationales Recht an der Universität Rostock in den 30er Jahren, also der Nazi-Zeit. Als Hitler und Mussolini 1938 im Mai die Entscheidung trafen, dass sie ein Jahr später den Zweiten Weltkrieg zur Eroberung Europas beginnen würden, da machte sich einen Monat später der Technokratenapparat der Faschisten aus Deutschland und Italien daran, die Nachkriegsweltordnung für Europa zu planen. Man traf sich im Juni 1938 ebenfalls in Rom. Man legte fest, welche Gesetze in den eroberten Ländern durch die Nazis und die Faschisten festgelegt würden. Wie würde eine Welt, wie würde Europa aussehen mit den Gesetzen der Nazis und der Faschisten? Walter Hallstein war ein führendes Mitglied dieser Delegation, die eine offizielle Staatsdelegation des Naziregimes darstellte, die sich in Rom traf, für die Nachkriegsweltordnung Pläne zu machen unter Herrschaft der Nazis und der Faschisten. 19 Jahre später wurde derselbe Walter Hallstein zum ersten Präsidenten der EU-Kommission gewählt. Er war 10 Jahre lang mit 8.000, später 10.000 Technokraten nicht nur der Architekt der Brüsseler EU, sondern auch der Chefingenieur. Er war derjenige, der sie baute. Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen. Nur so verstehen wir, wie diese Wirtschaftsdiktatur, die wir jetzt erleben, überhaupt ins Leben gerufen werden konnte. Der Chefarchitekt war einer von ihnen, der genau diese Weltordnung schon früher geplant hat. Und demzufolge dürfen wir uns nicht wundern, was wir heute erleben. Wir erleben heute eine Welt, ein Europa, das genau dem Europa gleicht, was unter den Nazis erreicht werden sollte mit militärischen Mitteln. Όσο προχωράμε στην κατοχή, το αντιγερμανικό αίσθημα του ελληνικού λαού κλιμακώνεται. Οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν σταδιακά έναν ολοένα και πιο εχθρικό πληθυσμό. Ακόμα και οι παραδοσιακά γερμανόφιλοι τους έχουν γυρίσει στην πλάτη και φλερτάρουν με την αντίσταση. Γενικώς, μπορούμε να διακρίνουμε τρία στάδια στη γερμανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Το πρώτο, το οποίο ταυτίζεται με την πρώτη περίοδο, 1941-1942, είναι η εποχή της οικονομικής εκμετάλλευσης. Της εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της ητοδίας και της έλλειψης τροφίμων. Mm-hmm.
υπάρχει η δεύτερη φάση, την οποία επιδιώκεται κάποιο είδους πολιτική συνεργασία με τους Έλληνες, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερα τα γερμανικά συμφέροντα σε σχέση και με την πρόοδο του πολέμου στα μέτωπα. Ο Χίτλερ στέλνει στην Ελλάδα έναν πληρεξούσιο για τα οικονομικά ζητήματα, έναν οικονομολόγο, τον Χέρμαν Νόιμπαχερ, ο οποίος ακολουθεί μια σειρά οικονομικών μέτρων αρκετά επί των τύπων των ύλων. Έτσι, ο Χόρστ Ράιχενμπαχερ και ο Χάνες Φούχτελ εκτελούν καθήκοντα κατοχικών διοικητών. Οι τεχνοκράτες της Τρόικας εγκαθίστανται στις πιο νευραλγικές δημόσιες υπηρεσίες, από εφορίες μέχρι την Κεντρική Τράπεζα στην Οδό Πανεπιστημίου, δεν ελέγχονται από πουθενά, δεν δίνουν λόγο σε κανέναν παρά μόνο στους Γερμανούς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανά, και αυτοί είναι που αποφασίζουν και ρυθμίζουν τα πάντα στην ελληνική δημόσια μηχανή. Οι χρυσές λίρες που έριξαν στο χρηματιστήριο αξιών το 1943 ήταν όλα τα αποθέματα χρυσού, όλα τα τιμαλφή και όλα τα κοσμήματα, τα οποία είχαν στην κυριολεξία αρπάξει από τους Εβραίους Θεσσαλονίκης που κατέληξαν μαζικά στα στρατόπεδα του θανάτου. Αρχίζει η πολιτική των αντιπίνων και οι πρώτες καταστροφές χωριών, ανταρτοκρατούμενων χωριών στην Ήπεθρο, όλο αυτό το επιτελείο των τεχνοκρατών και ο ίδιος ο Νόιμπαχερ αντιδρά απέναντι στους στρατιωτικούς διοικητές της Ελλάδας και τελικά παραιτείται, λέγοντας ότι δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί καμία οικονομική πολιτική, καμία σόφρονα πολιτική, από τη στιγμή που τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο της καταστροφής. Εισερχόμαστε στην περίοδο της άγριας και απροσχημάτισης τρομοκρατίας. Είναι ο τελευταίος χρόνος της κατοχής, σχηματικά από τον Οκτώβριο του 1943 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944, ένα κύμα άγριας καταστολής, μαζικών εκτελέσεων και καταστροφών σε ανταρτοκρατούμενες περιοχές της Υπαίθρου, ένας αριθμός που υπερβαίνει τα 800 κατεστραμμένα χωριά. Το σχέδιο αυτό ξετυλίχθηκε στην Ελλάδα γιατί υπήρχε και ένα πολιτικό προσωπικό και από τα δύο μεγάλα κόμματα, από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ήταν πιασμένο από χίλιες μεριές από τη Γερμανία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι η Γερμανία δημιούργησε ένα τείχος στην ελληνική δικαιοσύνη και κατά αυτόν τον τρόπο προστάτευσε τα ονόματα όσων πολιτικών είχαν δωροδοκηθεί από τη Siemens, και στην πραγματικότητα δεν μπορέσαμε ποτέ να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί οι Έλληνες οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν δωροδοκηθεί στο παρελθόν από την γερμανική πολυεθνική. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι πως το Βερολίνο, η κυβέρνηση της Μέρκελ, ουσιαστικά διαφύλαξε τη διαπλοκή και τη διαφθορά και κατά αυτόν τον τρόπο μπόρεσε και να ανταμείψει τους πολιτικούς, τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν βοηθήσει τις γερμανικές εταιρείες. Το τίμημα μπορούμε να καταλάβουμε πως ήταν η παράδοση της Ελλάδας στη Γερμανία με τους όρους που έχει συμβεί από το Μάιο του 2010. Die Frage warum Griechenland hat einen besonderen Hintergrund. Die Kartellinteressen können sich in einer Demokratie nicht entfalten. Sie brauchen die Diktatur. Griechenland ist die Wiege der Demokratie. Es gibt also ein politisches Interesse dieses Kartells, Griechenland herauszupicken und ein Exempel zu statuieren, was gegen das Prinzip der Demokratie geht. Μας εκδικείται η σημερινή Γερμανία γιατί αν υπάρχει ένα καθεστώς σήμερα μιας μορφής δημοκρατίας στην Γερμανία οφείλεται και στην πάλη του ελληνικού λαού.
Η Ελλάδα είναι το σύμβολο της δημοκρατίας. Η δημοκρατία λοιπόν έπρεπε να πεθάνει στην Ελλάδα. Αυτό που ήθελε να κάνει η Γερμανία ήταν να δώσει ένα συμβολικό χτύπημα στη δημοκρατία και να δείξει πως ακόμα και κράτη με μια τεράστια παράδοση, με ένα τεράστιο ιστορικό φορτίο σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, τις ελευθερίες, μπορούν να γίνουν και γίνονται σήμερα προτεκτοράτα. In Deutschland gibt es eine Stadt, Weimar, die das Symbol von Entwicklung, von Fortschritt, von letzten Endes Demokratie war. Poeten wie Goethe und Schiller haben dort gearbeitet und gewirkt. Aus diesem Grund, als der Erste Weltkrieg verloren war, als die Monarchie abgeschafft wurde, war es in Weimar, wo die erste deutsche Demokratie geschaffen wurde, die Weimarer Republik. Außerhalb der Stadt Weimar, auf dem naheliegenden Berg, stand 200 Jahre lang eine Eiche, die nannte sich Goethe-Eiche, ein Symbol für ein Symbol für diese Stadt, für die Bedeutung dieser Stadt, für die deutsche Demokratie. Diese Eiche bestand bis 1937. Und sie bauten an derselben Stelle, wo diese Eiche stand, ihr zweitgrößtes Konzentrationslager, Buchenwald. Das war kein Zufall. Εκείνο το πρωί, όπως λέει ο Ρίλκε, προετοίμασε το αριστούργημα ενός περήφανου θανάτου, ενός καλοδουλεμένου θανάτου. Ενώ ήταν παρορμητικός άνθρωπος ο πατέρας μου, αυτό το προστάτευσε απολύτως, από όλους. Κοιμήθηκε, αυτό το ξέρουμε, ή τουλάχιστον ξάπλωσε, το ξέρουμε. Σηκώθηκε, έφαγε πρωινό, και αυτό το ξέρουμε. Από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, νομίζω που τους πήραν για εκτέλεση, τότε που εκτελεστήκανε 200 μια μέρα, στην 1η Μαΐα του 1944. Sie wollten für ganz Deutschland ein Zeichen setzen. Demokratie ist nicht die Staatsform, die wir wollen. Demokratie ist nicht die Staatsform, die ihr haben werdet. Το σημείωμα δεν ήταν παλιό. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έγραψα το προηγούμενο βράδυ. Φορτωμένοι απάνω στα αυτοκίνητα, αυτοί δεν είχαν άλλο μέσα, απάνω σε κάτι πακέτα, κάτι χαρτάκια γράψανε ένα χαιρετισμό για τις οικογένειες. Η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου εκμυδένισε κυριολεκτικά τη δυνατότητα επιβίωσής μου που στηριζόταν σε μια αξιοπρεπή σύνταξη που επί 35 χρόνια εγώ μόνο, χωρίς ενίσχυση κράτους, πλήρωνα για αυτή. Επειδή έχω μια ηλικία που δεν μου δίνει την ατομική δυνατότητα δυναμικής αντίδρασης, χωρίς βέβαια να αποκλείω αν ένας Έλληνας έπαιρνε το Χαλάζνικοβ, ο δεύτερος θα ήμουν εγώ, δεν βρίσκω άλλη λύση από ένα αξιοπρεπές τέλος πριν αρχίσω να ψάχνω στα σκουπίδια για τη διατροφή μου. Πιστεύω πως οι νέοι χωρίς μέλλον κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα και στην πλατεία Συντάγματος θα κρεμάσουν ανάποδα τους εθνικούς προδότες όπως έκαναν το 1945 οι Ιταλοί στο Μουσολίνι. Πιάτσα Λορέτο του Μιλάνου. Und genau dasselbe. Genau dasselbe Plan, den verfolgen Sie jetzt mit Griechenland. Durch die Demütigung der Menschen in Griechenland wollen sie ein Zeichen setzen für die ganze Welt. Wir wollen die Demokratie nicht mehr und ihr braucht sie nicht mehr.
Und genau deshalb muss von Griechenland ausgehen die Botschaft, wir Menschen aus Griechenland verstehen diesen Punkt. Und hier, genau in Griechenland, muss die Gegenbewegung anfangen. Und das ist eure Aufgabe, das ist die Aufgabe der Menschen in Griechenland. Zu sagen, jetzt erst recht, weil wir verstehen, was ihr wollt. Weil wir eure Botschaft lesen können, zwischen den Zeilen. Ο Γιώργος έγραψε ένα σημείο, λέει, να σταλεί σε αναπλαγίδα. Σας φιλώ όλους από τον τόπο της εκτέλεσης. Τα με ψυχραιμία δίποτα. Έτσι είχε. Όπως και άλλοι. Όλα και γύρισαν ύστερα ο κόσμος, τα μάζεψε τα χαρτάκια αυτά. Τα πήγανε σε εφημερίδες. Και παίρνω ένα SMS στο κινητό μου, τέλος. Πήρε το μετρό. Κατέβηκε στο Σύνταγμα. Κινήθηκε προς το δέντρο. Και ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη Μαλφία έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Ακούμπησε στο δέντρο. Σήκωσε το πιστόλι και με απόλυτη ακρίβεια, όπως δείχνει το τραύμα, πυροβόλησε. Busca el árbol y sin cama ese lugar.
atención del personal. No quiero su limosna, hoy me rindo sin luchar. No buscaré comida en un corral. Los cielos se cerraron y la tierra fue a llorar.